Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, να δούμε τις προβλέψεις του καιρού για τις επόμενες ημέρες, πλησιάζοντας σιγά σιγά και τα Χριστούγεννα. Έχουμε και να καλησπερίσουμε, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και πριν ξεκινήσουμε τα του καιρού, κύριε Λέκα, θέλω να μας δώσετε έτσι και λίγο κλίμα από τα Χανιά. Από ό,τι γίνεται, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οι γιορτές. Έτσι, δώστε μας λίγο κλίμα πριν μπούμε στα δικά σας του καιρού. Ναι, κοιτάξτε, εδώ ήταν ευχάριστη αυτή η νότα των βροχών, την οποία βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Κάποιες βροχές ιδιαίτερα, θα λέγαμε, καλές. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που και εγώ αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου, πιστεύω το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο, είναι η ανησυχία γενικά του κόσμου ότι η φετινή χρονιά, βροχομετρικά τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν φαίνεται να πηγαίνει κατά το επιθυμητό. Έτσι, γιατί κατ' εμέ επιστημονικά θα έλεγα ότι έχει κάνει κάποιες βροχές, προφανώς λιγότερες ως ήθιστε άλλωστε στον ανατολικό τομέα, περισσότερες του δυτικού τομέα. Μάλιστα, κατά τόπους οι βροχές αυτές θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλές. Δεν είναι άδικη ανησυχία, μια ανησυχία όμως την οποία πρέπει να εστερνιστούν, θα λέγαμε, οι θύνοντες των αυτοδιοικητικών γενικότερα και στην περιφέρεια, με το σκεπτικό ότι όλο αυτό θα πρέπει να μας δίνει ένα μήνυμα ότι τα μελούμενα προβλήματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με το νερό θα είναι πάρα πολύ μεγάλα και νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε το δυνατόν τα περισσότερα μέτρα, δηλαδή όσον αφορά την εξασφάλιση, και άκουσα και το προηγούμενο ρεπορτάζ το οποίο προβάλλατε και λέω εδώ εμείς στα Χανιά ποτίζουμε με νερό πόσιμο, έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα του νησιού. Ένα νησί, μια Ήπειρος κυριολεκτικά, θα μπορούσε να σωθεί μέσα από μια δική της αυτοδιαχείριση. Πολύ σημαντικό, όλο αυτό να περάσει. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και πραγματικά τώρα με τέτοια ανησυχία και έλλειψη νερό να ποτίζουμε και με πόσιμο νερό, κύριε Λέκα, δεν είναι και ότι πιο φυσιολογικό, έτσι. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου φυσιολογικό και τα μελούμενα είναι δύσκολα, τα έχω πει και δεν είναι ανάγκη να επικαλούμαστε τους διεθνείς τυπικούς όρους περί κλιματικής αλλαγής και όλο αυτό το πρόσχημα. Η πραγματικότητα είναι μπροστά μας, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους, τα παρελθοντικά εννοώ, και ξέρετε ότι δεν γνωρίζουμε από το παρελθόν, από την ιστορία μας, είμαστε υποχρεωμένοι να το ξαναζήσουμε μάλλον για να το μάθουμε. Σωστά. Χθες πάντως στο Ηράκλειο έριξε λίγο βροχή, δεν ξέρω τώρα πώς αποτιμάτε πρακτικά και επιστημονικά αυτό, πάντως βροχές είδαμε χθες στο Ηράκλειο. Ναι, βέβαια, το είδα και ήταν πάρα πολύ καλές. Βέβαια, να σας πω κάτι. Οι βροχές που βλέπετε μέσα στην πόλη του Ηρακλείου δεν είναι μια έτσι ανάσα ψυχολογική, θα λέγαμε. Γιατί το σύνολο αυτού του νερού καταλαβαίνετε ότι είναι χαμένο νερό. Ναι. Εκείνο που πέφτει στην ενδοχώρα, εκείνο που πέφτει γενικότερα στους ορεινούς όγκους, είναι το νερό το οποίο και θα προωθηθεί σε κάποιους ταμιευτήρες επιφανειακούς, αλλά ιδιαίτερα στους υπόγειους ταμιευτήρες. Εκεί που μας χρειάζεται, εκεί που το έχουμε κατασπαταλήσει, εκεί που το έχουμε καταστρέψει κυριολεκτικά τον υπόγειο υδροφορέα, εκεί θα πάει. Άρα λοιπόν τα όποια βροχομετρικά είδαμε, και είδαμε καλά βροχομετρικά, και μάλιστα το ευχάριστο για μένα ήταν ότι βροχομετρικά είδαμε και στην Ανατολική Κρήτη, που φανταστήκαμε ότι θα υστερίουσε λίγο. Παρ' όλα αυτά δεν υστέρησε, πήγε πάρα πολύ καλά βροχομετρικά μέχρι και ο νότιος τομέας του ανατολικού τμήματος του νησιού, δηλαδή στο νομό Λασιθίου, είδε βροχές, ενώ ο νότιος τομέας των υπόλοιπων νομών δεν είδε και κάτι το ιδιαίτερο, ενώ τώρα την παράκτεια κυρίως ζώνη, δεν είχανε, ενώ εκεί είχαμε στο σύνολό τους για την Ανατολική Κρήτη. Καλό. Πάμε να δούμε τώρα. Αλλά όχι αρκετό, βέβαια. Όχι για να αρκετό. Νομίζω είστε σταθείς. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τώρα λοιπόν τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα βλέπουμε μια καλοκαιρία σχετικά, κύριε Λέκα. Και θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και θα το δούμε να παίρνει κάποια ένταση. Αλλά μην απογοητευόμαστε. Τα πράγματα εδώ σε αυτό το παραδεισένιο τόπο που είμαστε θα έρθουν κατά το δοκούν. Μάλλον τα πράγματα φαίνεται, αρκεί να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τώρα ξέρετε, αρχίζω και βλέπω κι άλλα. Και πρέπει να, δεν περνάω ποτέ, ξέρετε, είμαι πάντα αισιόδοξος, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι μετά από αυτό το διάλειμμα που θα κάνει έρχεται ένα κύμα που αλλιώς το υπολογίζαμε, αλλιώς εμφανίζεται, βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα φτάσει ακριβώς στο νησί μας. Εν πρώτης όμως να δούμε την όλη εξέλιξη των επόμενων ημερών. Ημέρες πραγματικά πάρα πολύ καλές, ιδιαίτερα για αγροτικές εργασίες, για όσοι θέλουν να το κάνουν πριν τις εορτές των Χριστουγέννων για να ξεκουραστούν, είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
Λίγο βέβαια ο νοτιάς θα ταλαιπωρήσει κάποιες περιοχές, κυρίως στα βόρεια, εξαιτίας του ότι αναμένεται σταδιακά να ενισχυθεί και θα κορυφωθεί κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Περισσότερο θα έλεγα Πέμπτη απόγευμα μέχρι Παρασκευή το βράδυ. Άρα μείνει καλοκαιρία μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, κάπως έτσι κύριε Λέκα. Ναι, ναι. Να πούμε ότι και αύριο ο καιρός, να το πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, πολύ ναι. Καλός καιρός αύριο. Οι άνεμοι εδώ στα δυτικά μόνο θα είναι νοτιοδυτικοί στα 4 με 5 και τοπικά στα Πελάγη και τα 6 μποφόρ στα δυτικά Πελάγη. Ενώ στις ανατολικές περιοχές οι άνεμοι θα είναι γενικά ήπιοι στα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό και θα είναι αυξημένα τα ποσοστά υγρασίας. Αργότερα όμως θα ξεκινήσουν οι νοτιάδες, ήπιοι όμως στα 2 με 3 και μέχρι το βράδυ ίσως σε βόρειες περιοχές φτάσουν μέχρι τα 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία σε πολύ καλά επίπεδα, γιατί με τους νοτιάδες έρχεται και η θερμότερη αέρια μάζα. Το βράδυ κάνει ψύχρα, μην ενθαρρυνόμαστε ότι εντάξει έρχονται νοτιάδες και δεν θα κάνει κρύο, κρύο κάνει. Οι θερμοκρασίες πέφτουν αρκετά χαμηλά, ιδιαίτερα στα ορεινά, και οι μέγιστες θα ξεπεράσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί θα είναι ο μέσος όρος. Άρα την ημέρα, κύριε Λέκα, ξεχνάμε τα μπουφάν, τα πουλοβεράκια και οτιδήποτε, αλλά το βράδυ, ας έχουμε λίγο το νου μας, θα πέφτει η πολύ το νου μας, ναι, σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά την Πέμπτη. Η Πέμπτη και αυτή έχει καλές καιρικές συνθήκες, παρά το γεγονός ότι θα έχει κάποιες αραιές υψηλές νεφώσεις. Δεν περιμένουμε προφανώς φαινόμενα, τίποτα το ιδιαίτερο. Οι άνεμοι τώρα, ενώ το πρωί μπορεί να είναι στα 2 με 3, τοπικά 4 ως καταβάτες στις βόρειες περιοχές, αργότερα όμως ενισχύονται φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 5 με 6 μποφόρ, που αυτό σημαίνει ότι κατά διαστήματα οι μέγιστες εντάσεις θα ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία σημειώνει ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Τώρα και οι ελάχιστες ίσως ανέβουν λίγο-λίγο, αλλά οι μέγιστες φαίνεται να ξεπερνούν τους 24, ίσως και 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως όμως σε βόρειες περιοχές όπου θα λειτουργούν ως καταβατικοί. Δεν θα συμβεί το ίδιο στο νότιο τομέα, όπου εκεί οι νοτιάδες έρχονται από τη θάλασσα και επομένως θα κρατήσουν χαμηλότερες μέγιστες τιμές. Και περνάμε μετά στην Παρασκευή, συνεχίζουμε με το ίδιο σκηνικό, δηλαδή την καλοκαιρία με τη συννεφιά λίγο. Φαινόμενα ίσως κάνουν την εμφάνισή τους σταδιακά από τα δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια μόνο για αυτές τις περιοχές, ίσως λίγο πριν το μεσημέρι να ξεκινήσουν κάποια φαινόμενα. Και οι νοτιάδες καλά κρατούν, γι' αυτό και λέω προσέχουμε λίγο και για αυτούς τους νοτιάδες, σε κάθε περίπτωση χειμώνας είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προσεκτικοί. Πολύ καλά το επισημαίνετε. Χρειάζεται προσοχή. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Ακριβώς. Σε πολλά πράγματα. Και ξέρετε, μην παίρνουμε μόνο την πυρκαγιά. Ακόμα και όταν παρασύρονται αντικείμενα, άνθρωποι οδηγούν στους δρόμους. Όλο αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί οι νοτιάδες είμαστε λίγο απρόσεκτοι πολλές φορές στα αντικείμενα. Καλό είναι να το προσέξουμε. Θα είναι, όπως σας είπα, και ενισχυμένοι και οι θερμοκρασίες και πάλι θα ξεπεράσουν τους 22 μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Και πάμε στο Σάββατο. Τώρα, πάμε τώρα στο Σάββατο, όπου από την Παρασκευή ήδη μάλλον και από Πέμπτη βράδυ θα έχει ξεκινήσει και θα ακούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτή τη διαταραχή, το βαρομετρικό χαμηλό το οποίο κατέρχεται με αρκετά ψυχρή αέρια μάζα. Εμάς εδώ θα το καθυστερεί ακριβώς αυτό το νότιο ρεύμα. Μόλις όμως θα καταφέρει το βόρειο ρεύμα να μπει σταδιακά και στις δικές μας περιοχές, και αυτό θα γίνει από αργά το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο, θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα εν αρχή από δυτικά. Φαίνεται ότι θα σαρώσει όλη την Κρήτη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δείχνει κάποιες προς το παρόν, ας το πούμε, εντάσεις. Έχουν βέβαια προσωρινό χαρακτήρα και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο ναι μεν, αλλά όταν έχεις μικρό χαρακτήρα έντασης αυτό υποδηλώνει ότι κάπου το ξεπερνάς, και μένει να το δούμε. Και βέβαια το στολισμό που όλοι περιμένουμε ίσως για αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων μπορεί να καθυστερεί να το κάνει η φύση, αλλά μάλλον πώς θα μας το κάνει. Να στολίσει τις ορεινές ζώνες, θα δούμε τα υψόμετρα προφανώς, μάλλον θα στολίσει τις ορεινές ζώνες και βέβαια το βόρειο ρεύμα, η ψυχρή μάζα, οι βροχές και τα όποια χιόνια δούμε για τις ορεινές περιοχές. Το ελπίζω, το βλέπω, το εύχομαι να το δούμε από το Σάββατο να ξεκινάει και να διατηρηθεί ίσως έστω και με την ένταση να πέφτει μεν, αλλά να το δούμε να διατηρείται την Κυριακή και ίσως και λίγο εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λέκα, όπως το είπατε, να στολιστούν τουλάχιστον οι πιο ορεινές περιοχές εδώ της Κρήτης.
και οι υπόλοιπες να δουν βροχές. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη και ας προσέξουμε. Νομίζω ότι εν πρώτης είναι καλό το ότι βλέπουμε αυτή τη διαταραχή, καλή διαταραχή, στην καρδιά του χειμώνα, δηλαδή στην καρδιά. Τέλος πάντων, είμαστε στη χειμερινή περίοδο. Uh-huh. Και νομίζω ότι μας βάζει σιγά σιγά και σε ένα σκηνικό το οποίο ταιριάζει των ημερών. Ναι, γιατί πλησιάζοντας πια στα Χριστούγεννα, για να μπούμε και από πλευράς καιρού στο ωραίο αυτό έτσι, χριστουγεννιάτικο, χειμωνιάτικο σκηνικό. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μας στα Χανιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.